γιορτές των παθών, δηλαδή του θανάτου και της Ανάστασης του Θεού Ήλιου, καθορισμένες κατά την νεαρινή ημερία, υπήρχαν σε όλες τις ηλιολατρικές θρησκείες της Ανατολής και ήταν, όπως φαίνεται, ο προάγγελος του χριστιανικού Πάσχα. Στους Αιγυπτίους σχετιζόταν με το θάνατο και την Ανάσταση του Όσιρη. Στους Φίνικες και στη συνέχεια στους Έλληνες γιορταζόταν ο θάνατος και η μετέπειτα Ανάσταση του Άδωνη. Στην Αθήνα, κατά την νεαρινή ησημερία, στη διάρκεια του Αττικού μήνα Ελαφιβολιώνα, τελούνταν τα Αδόνια προς τιμήν του Άδωνη και της Αφροδίτης. Ο Άδωνης, σύμφωνα με τον Ησίωδο, ήταν κατά την επικρατέστερη εκδοχή το πανέμορφο βασιλόπουλο από τη Φρυγία, γιος του Φίνικα, του πριγκυπόπουλου από το Άργος, που νυμφεύτηκε την Αλφεσίβια και από τους άλλους απογόνους του, θεωρείται ο γενάρχης του λαού των Φινίκων. Για τους πιστούς, ο Άδωνης ήταν η προσωποποίηση της βλάστησης και ο θάνατός του υποδήλωνε την εξαφάνιση της φυτικής ζωής κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η Ανάστασή του αντιστοίχως συμβόλιζε την αναγέννηση της φύσης κατά την εποχή της Άνοιξης. Ο αδικοχαμένος νέος αναστενόταν με τον ερχομό της Άνοιξης και την Ανάστασή του γιόρταζαν με τα Αδόνια, τις μεγαλοπρεπείς γιορτές που τελούνταν σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας, σε διαφορετικές όμως κατά περιοχές ημερομηνίες. Στην Αθήνα, τα Αδόνια τελούνταν μάλλον τον ανοιξιάτικο μήνα Ελαφιβολιώνα και διαρκούσαν δύο μέρες. Από αυτήν πρώτη καλούνταν αφανισμός ή εμφανισμός και κατά τη διάρκειά της οι γυναίκες θρηνούσαν το θάνατο του Άδωνη και την κατάβασή του στον Άδη. Η δεύτερη μέρα λεγόταν Έβρεσης και κατά αυτήν γιορταζόταν η Ανάσταση του Άδωνη με ευοχίες και ύμνους που καλόνταν Αδόνη. Τα Αδόνια γιορτάζονταν συνήθως την Άνοιξη, επειδή η φύση βρισκόταν στο μεγαλείο της. Η βλάστηση οργίαζε και τα άνθη, μετά τον άγωνο χειμώνα, είχαν καλύψει τη γη. Κατά την πρώτη ημέρα των εορτών του αφανισμού του Άδωνη, οι Αθηναίες πενθοφορούσαν και έκαναν όλα όσα ήταν καθιερωμένα για τις κηδείες. Έτσι, θρηνούσαν τον θάνατο του ωραίου νέου, κρατώντας αναμένα κεριά και ομοιώματά του. Κατά τη διάρκεια του αφανισμού, μαυροφορεμένες γυναίκες στόλιζαν το ξύλινο ομοίωμα του Θεού με λουλούδια, κλαίγοντας και ψάλλοντας πένθυμα τραγούδια τους γνωστούς αδωνιασμούς με τη συνοδεία αυλών. Οι πιστές περιέβαλαν με άνθη τον θνίσκοντα Θεό, τα οποία συμβόλιζαν την μαραθήσα νεότητά του, όπως ακριβώς σήμερα στον αντίστοιχο επιτάφιο θρήνο. Η γιορτή αυτή είχε λαϊκό χαρακτήρα και στην περιφορά του ξύλινου ομοιώματος του Θεού νεαρές το έρεναν με άνθη, ενώ κατά διαστήματα έψαλαν θρήνους αφιερωμένους στον αδικοχαμένο Άδωνη και στον άτυχο ερωτά του με την Αφροδίτη. Τότε ακριβώς παρουσιάζονταν και οι λεγόμενοι κήποι του Αδόνιδος. Οι γυναίκες δηλαδή, κατά την περιφορά του ομοιώματος του Θεού, αναμένοντας την Ανάστασή του, κρατούσαν φυτά μάραθου, σιταριού ή κριθαριού μέσα σε μικρές γλάστρες ή σε όστρακα.
Τα φυτά αυτά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και τα είχαν σπείρει τις προηγούμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουν βλαστήσει την ημέρα της περιφοράς του ομοιώματος του Θεού. Το έθιμο αυτό διατηρείται αναλύωτο σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας, όπως και της Θράκης, κατά την αντίστοιχη περιφορά του επιταφείου. Η πένθυμη αρχαϊκή τελετή κατά τον Νικόλαο Πολίτη αποτελούσε τη συμβολική πράξη της καταστροφής της βλάστησης κατά τον παγερό χειμώνα και της αναγέννησής της την Άνοιξη. Είναι αλήθεια ότι, έστω και ψυχολογικά, η γρήγορη ανάπτυξη των φυτών στους κήπους του Αδόνιδος δίνει την εγγύηση ότι την ερχόμενη άνοιξη η βλάστηση, που φέρνει και την τροφή, θα φυτρώσει ξανά από τη μητέρα γη. Μετά την περιφορά του ειδώλου του Άδωνη στις οδούς, οι ιερείς το βάφτιζαν σε μια πηγή ή στα ύδατα ενός ποταμού, μέσα σε μια τελετή εξαγνισμού. Τη δεύτερη μέρα της γιορτής, μετά το συμβολικό θάνατο του Άδωνη, οι γυναίκες έπλαιναν το άγαλμά του, το άλυφαν με αρώματα και το τύλιγαν σε ένα σκουροπράσινο σάβανο. Στη συνέχεια το έφερναν πίσω στο ναό με τραγούδια χαράς, λέγοντας ότι ο Θεός αναστήθηκε. Επομένως, κατά την έβρεση πραγματοποιούνταν η Ανάσταση του Άδωνη και ο λαός τη γιόρταζε με χορούς και με τραγούδια. Όπως για όλα τα αρχαία μυστήρια, έτσι και για τα Αδόνια, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. Κάποια μαρτυρία υπάρχει από το Λατίνο πολιτικό και συγγραφέα του 4ου μετά Χριστό αιώνα, Ιούλιο Φίρμικο Ματέρνο, ο οποίος το 347 μετά Χριστόν ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Στο έργο του αυτό αναφέρει ότι η αναπαράσταση της ταφής και της Ανάστασης του Άδωνη κρατούσε μια εβδομάδα, όπως ακριβώς η Μεγάλη Εβδομάδα στο χριστιανισμό. Κατά τη διάρκεια της τελετής, μαυροφορεμένες γυναίκες θρηνούσαν γύρω από το ξύλινο ομοίωμα του Άδωνη. Όταν σταματούσαν τα μυρολόγια, ο ιερέας μύρωνε τα χείλη των παρόντων πιστών, ενώ ο χώρος του ναού φωτιζόταν και αναφωνούσε «Έχετε θάρρος, ευσεβείς πιστοί, που έχετε μοιηθεί στα μυστήρια του Θεού, διότι θα υπάρξει για σας σωτηρία από τους πόνους». Ακολουθούσαν χαρμόσυνες εκδηλώσεις των πιστών. Όταν κατεβαίνει στον Άδη, ανακηρύσσεται άρχοντας των νεκρών και παίρνει την προσωνυμία ποιμένας της γης. Όταν όμως τερματίζεται η παραμονή του στον Άδη και κατευθύνεται στον επάνω κόσμο, ανασταίνεται και επωνομάζεται ποιμένας του ουρανού, ουράνιος ποιμένας και αληθινός Υιός.